Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να αναλύσουμε και να κουβεντιάσουμε πολλά. Μεσοβδόμαδα είχαμε ευρωπαϊκές μάχες. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπενφίκα. Ωστόσο, χθες ο Όφη αποκλείστηκαν πρόωρα από τα κύπελα Ευρώπης, πέφτοντας και θύματα έκπληξης, ειδικά ο Άρης. Έχουμε πρωτάθλημα με την δεύτερη αγωνιστική σέντρα σε δύο παιχνίδια. Σήμερα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον Στάθη Σταθόπουλο. Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες και πάλι. Ευχαριστούμε. Και τον Κωστή Ραπτόπουλο από την Θεσσαλονίκη, εάν και εφόσον είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Γεια σου, Κωστή. Είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι καλά? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Να ξεκινήσω λίγο με το πρόγραμμα, να θυμηθούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Θυμίζω, δεν είναι πολλά τα μάτς που διεξάγονται αφού ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο ΠΑΣ έχουν πάρει άδεια και θα μπουν πιο αργά στο πρωτάθλημα. Έχουμε σήμερα ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 7, Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης στις 8.30, αύριο Πανετολικός ΣΑΕΚ, ένα μάτς που είναι στον αέρα λόγω καιρικών συνθήκων. Θα μάθουμε εάν θα διεξαχθεί τις επόμενες ώρες. Η ΑΕΚ πάντως ταξίδεψε για το Αγρίνιο. Λαμία Όφη και Βόλος Άρης. Το μάτς Παναθηναϊκός Απόλλων και ΠΑΣ ΑΕΛ αργούν τα παιχνίδια αυτά. Ενδεικτικά τώρα η βαθμολογία. Άρης, Αστέρας, Βόλος, ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με νίκες. Όφη Πανετολικός από έναν βαθμό. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Σωστά, δεν έχουν παίξει ακόμα. Παναθηναϊκός 0, Ολυμπιακός δεν έπαιξε, ο ΠΑΣ το ίδιο, η ΑΕΛ, η Λαμία και ο Ατρόμητος δεν πήραν βαθμό στην πρεμιέρα. Να ξεκινήσουμε ωστόσο λίγο με αυτά που έχουμε μπροστά μας. Πρώτος χρονικά σέντρα κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα, στον Ατρόμητο, συγγνώμη. Στάθη, είδαμε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει την Μπενφίκα κόντρα και στα προγνωστικά ενδεχομένως και να προκρίνεται στα play-off του Champions League. Δείχνει ότι θα είναι μια διαφορετική χρονιά από πέρσι. Ξεκινάμε από αυτό, γιατί η σοβαρότητα με την οποία φαίνεται ότι δουλεύει πλέον ο ΠΑΟΚ και εμφανίζει και στο παιχνίδι με τη Λαμία, αλλά, με τη Λάρισα, συγγνώμη, αλλά και στο προχθεσινό παιχνίδι, δείχνουν κάτι τέτοιο. Μια πολύ καλή προσπάθεια, πράγματι, με μια ομάδα που δεν ήταν το φαβορί σίγουρα στο παιχνίδι αυτό. Και με ίδιο σύστημα, αλλά διαφορετική προσέγγιση συγκριτικά με την Μπεσίκτας. Συγκριτικά με την Μπεσίκτας, ναι. Ναι, διαφορετική. Βάζονται ευρωπαϊκά. Ναι, αλλά επειδή βλέπουμε ότι αυτό το συνέχισε και με το παιχνίδι του πρωταθλήματος, ναι. Σημαίνει ότι επενδύει τουλάχιστον τώρα, γιατί έχει κοντινά και τα παιχνίδια της Ευρώπης, και το να προσαρμόζεται μια ομάδα σε μια τακτική τέτοια είναι σημαντικό. Το να υπάρχει μια καλή σε αυτή την τακτική είναι πάρα πολύ θετικό. Απλά η διαφορά προσέγγισης του πρωταθλήματος με αυτό, με το παιχνίδι με την Μπενφίκα, ήταν η πιο ισχυρή αμυντική τακτική σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Και εννοώ ότι χρησιμοποίησε Κρέσπο Μπίσεσβαρ. Άρα έχουμε ως κοινό παρονομαστεί τους τρεις στόπερ, αλλά με διαφορετική τακτική στην ανάπτυξη. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προσβεστής και στο επιθετικό κομμάτι. Και από τη δεξιά πλευρά η μία προσέγγιση ήταν με έναν παίχτη που δεν ξέρω αν παίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ένα ρόλο που να μπορεί να παίζει και άμυνα και επίθεση, αλλά πιο πολύ κεντροεπιθετικός ποδοσφαιριστής είναι. Και σε αντίθεση με το παιχνίδι και το βαθμό δυσκολίας προφανώς που υπήρχε στο παιχνίδι για την Μπενφίκα, η χρησιμοποίηση του Κρέσπο, που πέρα από το ότι χρησιμοποίησε τον Κρέσπο σε καθαρά αμυντικό ρόλο, δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος θα ανέβαινε και θα έκανε παιχνίδι από εκεί, τον ισχυροποίησε πάρα πολύ στο ψηλό παιχνίδι, εκεί που και η Μπενφίκα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή υπήρχε μια πραγματικά υπεροπλία του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι και είναι κάτι που το εκμεταλλεύτηκε και εννοώ ότι δεν του δημιούργησε κανένα πρόβλημα η ομάδα αυτή σε αυτό το τομέα. Να δούμε λίγο την εντεκάδα που θα παρατάξει ο Μπελ Φερέιρα στο μάτς κόντρα στον Ατρόμητο. Βλέπουμε Μιχάη στην εντεκάδα, Βαρέλα, Μιχαηλίδη, τριπλέτα πίσω, Σβάμπε, Σίτι, τα δύο χαφ στον άξονα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Μπίσεσβάρ
σε ρόλο full back. Γιαννούλης από την άλλη πλευρά. Ο Ζίβκοβιτς με τον Τζόλι και τον Σφιντέρσκι, αφού είναι ο μοναδικός σεντερφόρ που έχει μείνει στο ρόστερ μετά την πώληση του ΑΚΠΟΜ. Και εδώ είναι και ο Ατρόμητος, ο Κάναντι, ο οποίος έχουμε ξαναπεί και στην πρώτη θητεία στην ομάδα του Περιστερίου, είχε ξεκινήσει πολλές φορές με αυτό το 3-4-3 ή 5-3-2. Στρούγκης, Γούτας, Γκάλο. Να που το ξαναβλέπουμε, Στάθη, ναι. Ακραίο μπακ να παίζει στόπερ. Εδώ, επειδή και τα δύο και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν είναι επιθετικοί. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ο Κυβρακίδης δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο επιθετικός ποδοσφαιριστής, ο σκόρερ, γιατί θα πρέπει να δούμε, όταν λέμε κάποιος επιθετικός, δεν είναι απλά να παίζει τη γραμμή, είναι να μπορεί να έρχεται δεύτερος επιθετικός μέσα στην περιοχή, να σκοράρει και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιεί δύο παίχτες, κάτι που έκανε αυτό με τον Γκάλο, έχει ξαναγίνει με τον Μπακάκι δίδυμο, και στον Πανετολικό και σε κάποια παιχνίδια και με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ. Άρα ο Γκάλο είναι προσαρμοσμένος σε μια τέτοια κατάσταση. Σε ένα σύνθετο ρόλο τέτοιο. Σε ένα σύνθετο τέτοιο ρόλο. Το θέμα είναι να μπορεί και ο Κυβρακίδης να ανταποκριθεί από εκεί. Δεν υπάρχει επιθετικός παίκτης σε αυτή την πλευρά. Όμως είναι κάτι που το δοκιμάζει και ανά πάσα στιγμή αυτό το σύστημα μπορεί να παιχτεί και με τέσσερις στην άμυνα. Χωρίς αλλαγή από τον Μπακ. Χωρίς αλλαγή ακριβώς από τον Μπακ. Ωστόσο, μου κάνει εντύπωση και με τον Μπακάκι και με τον Γκάλο, και θυμίζω και τον Αθπιλικουέτα επικόντες στην Τσέλσι, που ρισκάρουν οι προπονητές να βάλουν τρίτο στόπερ έναν αμυντικό ο οποίος δεν έχει το απαραίτητο ύψος για να παίξει στόπερ. Ναι. Εντάξει, το ύψος όταν υπάρχει από τους άλλους ποδοσφαιριστές δεν είναι απαραίτητο. Έχει όμως ταχύτητα, έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και έχει σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή να κατεβάσει την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Γιατί ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που θέλει κατοχή μπάλας, θέλει να παίξει με μπάλα. Και θέλει να βγάλει σωστά και την πρώτη μπάλια. Το να υπάρχουν παίχτες που να συμπληρώνουν τους στόπερ σε ποιότητα τεχνικής, είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή, το να γίνει μια τέτοια επιλογή σημαίνει ότι έχει περάσει η σκέψη για πάρα πολλά πράγματα, έτσι, για να καταλήξει. Άρα, υπερτερή η τεχνική και η ταχύτητα που θες να έχεις να μηνά σου από το boy, εφόσον ναι, οι υπόλοιποι και εφόσον, δύο... Και εφόσον στο ρόστερ δεν υπάρχει παίχτης, ο οποίος τη θέση που θέλεις να παίξει επιθετικά, δεν σε ικανοποιεί. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που προτιμούνται τέτοιοι σωματότυποι και τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστών από καθαρόμα στόπερ που μένουν στον πάγκο. Άρα είναι μια τάση που αρχίσουμε να τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Και συνάρτησε το Τέρνι που τον έχουμε αγοράσει για αριστερό μπακ, παίζει αριστερό στόπερ, ενώ υπάρχουν άλλα στόπερ. Λοιπόν, όλο το... Τελευταία 15 και παραπάνω χρόνια και 20 χρόνια υπάρχει μια άμυνα των τεσσάρων στην άμυνα. Υπάρχει τα τελευταία δεκαετία και λίγο παραπάνω, υπάρχει το κατέβασμα της μπάλας από τον τερματοφύλακα με την αλλαγή του ρόλου του τερματοφύλακα και όλα αυτά. Συμφωνεί. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές στόπερ, αμυντικής γραμμής, που να έχουν πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Ναι. Στην εξέλιξη όμως του ποδοσφαίρου, δεν υπήρχαν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή, στόπερ χειριστές. Στόπερ χειριστές. Ναι. Δηλαδή αυτό που έχει υποθεί ότι η καταστροφή των... Οι στόπερ που θέλανε να αυτοκτονήσουν με την τάση αυτή του Γουαρδιόλα να θέλει να κατεβάζει την μπάλα από πίσω, αχρίστευσε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές ως προς την μπάλα, ως προς την κοντρόλ της μπάλας και την πρόθεση της μπάλας. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό, συγγνώμη, και έκανε πολλά half stopper. Πολλά half stopper, πολλοί back μπήκανε μέσα. Γίνεται μία τάση τέτοια. Όταν λοιπόν δεν έχεις το ρόστερ στους ποδοσφαιριστές να κάνουν αυτή τη δουλειά, πιθανότατα να τους αναπληρώσει με κάποιους άλλους, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν και αμυντικά ικανοποιητικά καθήκοντα και όχι μόνο και μόνο να παίζεις μπάλα, γιατί πρέπει να κάνεις και άμυνα. Έτσι. Ναι. Και βέβαια είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο ένα ακραίο μπακ να γίνει σε τριπλέτα στόπερα, αλλά πάντα από την πλευρά του, γιατί έχει και την αντίληψη του χώρου καλύτερα. Μα τον θέλεις και να κάνει και την ανάπτυξη. Ναι, δηλαδή, ναι. Εδώ στην παρούσα φάση είναι από τους τρεις στόπερ που μένουν πίσω, ο ένας εξ αυτών, στην υπεραριθμία, μπορεί να ανέβει στο μισό γήπεδο και παραπάνω, εν αντιθέσει που αν δεν είναι τέτοιος παίχτης,
Είναι απλά ένα στήριγμα στην πίσω γραμμή. Σωστά, γιατί έχω στο μυαλό μου εγώ μόνο την άμυνα και όχι την επίθεση. Λοιπόν, Κώστα, τι λες? Ωραία πράγματα. Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι. Κατάλαβε και σημειώσεις, έβλεπα. Ναι, βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι ο Ατρόμητος είναι τυχερός που θα λείπει σήμερα ο center back. Πώς το λέω αυτό, τον ψηλό Ρισβάνης. Ο Ρισβάνης. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Και ο Γούντας και ο Ρισβάνης είναι αργοί. Ο Γκάλο είναι γρήγορος. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κεφαλοσφαιριστάς. Σεντερφόρ για να βάλει στον ΠΑΟΚ γκολ με το κεφάλι, δεν θυμάμαι εγώ τα τελευταία 1-2 χρόνια. Πρίγιοβιτς. Σπάνια. Ποιος? Ο Μπράβο. Μόνο Πρίγιοβιτς. Έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ο Άκοβ το κεφάλι με τίποτα, ο Σιντέρφη δεν τρώει το κεφάλι, η πίσω γραμμή, η σέντερ μπακ είναι αυτή, ο Σαρκόβ έφυγε, πήγε στην ΑΕΚ, έφυγε, κεφάλι δεν έχουν οι πλαϊκοί κτλ. Άρα παίζει κάτω. Αν παρατήρησες, Γιάννη, ότι φέτος ο ΠΑΟΚ με το 3-4-3, το 80% των τερμάτων που έχει πετύχει, και έχει πετύχει, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, στην πλάτη. Ναι. Δεν περνάει από μεγάλη κατοχή. Δεν περνάει από μεγάλη κατοχή, διότι τα χαφ και η πίσω γραμμή, αν εξαιρέσει τον Μιχαηλίδη, ποιος είναι καλός ποδοσφαιριστής, στο να κατεβάζει, δεν υπάρχει. Και ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι κατά συνθήκη, γίνεται πολλές φορές το δεκάρι και ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα ο Γκάλο, με τους άλλους δύο στόπερ, και ο άλλος δεν είναι πολύ αργός, χαμηλά, αποκτά μια καλύτερη ταχύτητα. Ο Κυβρακίδης 400 κοντός και αυτός θα κλείσει από εκεί. Άρα ο ΠΑΟΚ χαμηλά όταν θα βγει ο ΜΠΑΚ, θα κλείσει ο εξτρέμ μέσα, χαμηλά. Είναι ίσως καλύτερο, η απουσία καμιά φορά ενός παίκτη δεν είναι ευεργετική. Ναι. Όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να βάλει τον πίση, δεξί μπακ με την, δεν είναι Λάρισα ή Μπενφίκα. Απλά θέλω να πω ότι με δύο χάφο ΠΑΟΚ και τρεις η Μπενφίκα, λογικό ήταν να πάρει πολλά μέτρα, να αμυνθεί ο ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του, το τσικάνει και με την Ντόρτμουντ δύο φορές, με τον Ντούντορ πάλι με 5-3-2, όχι 5-4-1, με 5-3-2, είχε την πολυτέλεια να έχει τρεις γρήγορους μπροστά. Ο Άκμο μπορεί να μην ταχώνει, αλλά κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Έπαιζε και με πλάτη, έφερε και με ταχύτητα μαζί με το πίσω. Και μπορούσε ο Πάκου να μεταβάλει το παιχνίδι με γρήγορη πάσα και όχι με μεγάλη κατοχή από την πίσω γραμμή στην προστινή. Έτσι έβαλε τα τρία γκολ στην Μπεσικτάς. Έτσι έκανε τις ευκαιρίες με τη Λάρισα, γιατί ο Βαρύς Μπέρτος είχε έρθει και αυτός ψηλά πολλές φορές. Και στη μετάβαση ο Πάκου ήταν πολύ γρήγορος και έτσι μάλλον θα πάει και στο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα, με την Ρώσικη ομάδα. Με τη Ρώσικη, ωραία. Έχουμε καιρό γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Στάθη. Θα δούμε και τις φάσεις από το μάτς με την Μπενφίκα. Λέγαμε και εκτός αέρα, κουβεντιάζαμε ότι οι βάσεις για την πρόκριση ίσως να μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο που ο ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Χωρίς να έχει τις κλασικές ευκαιρίες η Μπενφίκα, είχε όμως πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια της και πάντα αυτό είναι επικίνδυνο. Ο Κώστας έδωσε μία πολύ καλή εξήγηση γιατί επιλέγει ο ΠΑΟΚ να παίξει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είπαμε ότι και αυτό που είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είχε την ιδιαιτερότητα ότι παίζει σε ένα παιχνίδι. Η έδρα ασφαλώς δεν έχει τον κόσμο για να πεις ότι θα είναι ο παίχτης ο παραπάνω. Mm-hmm. Δεν πάβει όμως να είναι ένα ταξίδι και να είναι μέσα στο γήπεδό σου. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι νοκάουτ έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γκολ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το γκολ είναι πολύ δύσκολα, μάλλον διαχειρίζεται μια ομάδα πολύ καλύτερα το υπόλοιπο του παιχνιδιού, εάν προηγηθεί. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να κυνηγάει το σκορ μέσα στην έδρα του. Mm-hmm. Και το κατάφερε. Το κατάφερε, ναι. Έτσι. Και από εκεί πέρα έβαλε τον γκολ και ήρθε η πρόκριση. Βέβαια, να πούμε και για τον κόσμο ότι μερικές φορές μπορεί να γυρίσει μπούμερακ αυτός ο ενθουσιασμός. Ναι, αλλά που τον θέλουμε τον κόσμο. Ναι. Τον θέλουμε τον κόσμο. Οι μεγάλες ομάδες όλες έχουν πίεση. Και ο ΠΑΟΚ έχει πιεστικό κόσμο, αλλά όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν πιεστικό κόσμο. Ναι. Όχι, το λέω με την έννοια ότι μπορεί να παρασύρει και η εξέδρα, το μπιζάρισμα και το ρυθμό του παιχνιδιού. Ναι, ενώ τα πλάνα να είναι άλλα. Να ανατραπούν τα πλάνα, εννοείται, του παιχνιδιού. Ναι. Δηλαδή, να μπει με περισσότερο ενθουσιασμό από ό,τι πρέπει. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Εντάξει, ναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά γι' αυτό όμως αυτές οι ομάδες πρέπει να επιλέγονται ποδοσφαιριστές προσωπικότητες. Ναι.
και όχι οι ποδοσφαιριστές απλά να είναι καλοί ή να κάνουν για αυτή τη θέση. Mm-hmm. Πρέπει να βάζεις και άλλους παράγοντες μέσα σε αυτό. Και σίγουρα αυτό το έχει δει ο Φερέρα και στο Μιχαηλίδη και στο Τζόλι. Δηλαδή, μας λες, coach, ότι δεν φτάνει να δείχνει κάποια καλά στοιχεία στην προπόνηση, θα πρέπει να μπορεί να τα στηρίξει και με τον χαρακτήρα του, έτσι, για το θέμα της πίεσης. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να βγαίνουν μέσα στο γήπεδο και στον αγώνα, όχι στην προπόνηση, γιατί στην προπόνηση σε ξεγελούν, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και έχω συναντήσει και συναντώ στη δουλειά μου απάνω ποδοσφαιριστές που στην προπόνηση είναι πάρα πολύ καλοί, στον αγώνα όμως είναι κάτι λυγίζουν. Ναι. Λοιπόν, επίσης να πω ότι με αυτό το σύστημα θυσιάζονται κάποια δεκάρια όπως ο Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας. Δεν είναι απαραίτητο. Με αυτό το σύστημα το συγκεκριμένο, ναι. Δεν είναι απαραίτητο όμως να πεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί δεκάρι σε αυτή την τακτική. Απλά με βάση τη διάταξη έτσι όπως την κάνει ο ΠΑΟΚ, ναι, είναι δύσκολο έτσι να παίξει. Γιατί και ο Γκόμες στην Αταλάντα από εκεί ξεκινάει, από αριστερά ξεκινάει, αλλά είναι δεύτερος, κάνει το παιχνίδι της ομάδας. Ναι. Έχουν κάποιους άλλους ρόλους, αλλά μιλάμε για άλλο επίπεδο παικτών ομάδων προσαρμογών σε τακτικές. Εδώ τώρα υπάρχουν μέσα στην 11η του ΠΑΟΚ δύο παιδιά που πέρσι ήταν στην εφηβική τους ομάδα. Ναι. Και ενδέχεται να δούμε και ένα τρίτο επιθετικό σήμερα. Παιδιά τα οποία βέβαια είναι αξιολογημένα, γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στις υποδομές του. Και αλίμονο αν δεν μπορέσει να βγάλει ποδοσφαιριστές. Αλλά το να καθιερωθούν στη βασική ομάδα τόσο γρήγορα είναι μια φοβερή επιτυχία και τόλμημα του προπονητή, αλλά και επιτυχία των δύο παιδιών αυτών. Έτσι, γιατί και των προπονητών που δουλεύουν και των προπονητών που είναι πιο κάτω, ασφαλώς. Γιατί είναι και η εισήγηση που θα γίνει κλπ. Ζίβκοβιτς έβαλε τον γκολ, ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση. Κρίνεται από αυτό, πέραν τούτου. Θα πρέπει να τον δούμε. Αυτή τη στιγμή είναι αλλαγή του Πέλκα. Έτσι δείχνει στο βασικό σχήμα, έτσι δείχνει στις βασικές σκέψεις του προπονητή. Είναι πιο επιθετικός παίκτης, δεν έχει καμία σχέση με τον Πέλκα. Ο Πέλκας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως αυτό το παιδί στο διάστημα που χρησιμοποιείται, όπως και στο πρωτάθλημα, κάνει επιθετικές ενέργειες, τολμά επιθετικές ενέργειες, κάνει σουτ. Ναι. Και είναι πράγματα τα οποία θα συμπληρώσουν την τακτική της ομάδας και πότε θα χρησιμοποιείται. Αν υποθέσουμε ότι αυτός ή ο Πέλκας με τον Τζόλι θα δίνουν τα στηρίγματα στον εκάστοτε center for, θα έλεγα ότι ο Πέλκας πιο πολύ του αρέσει να κινείται. Νιώθει πιο άνετα να κινείται προς τον άξονα. Ο Ζίβκοβιτς είναι πιο πολύ παίκτης γραμμής, οπότε μπορεί να θέλει να πάρει από τον καθένα. Και αυτός είναι πιο επιθετικός παίκτης. Αυτός θα βρεθεί πιο γρήγορα από τον Πέλκα, γιατί ο Πέλκας, ειδικά προχθές, είχε δύο φάσεις, τις οποίες καθυστέρησε πάρα πολύ να μπει στην περιοχή όταν η μπάλα ερχόταν από απέναντι. Γιατί και ο Κώστας είπε προηγουμένως ότι πολλά γκολ μπαίνουν από απέναντι. Και έχει δίκιο. Η απέναντι πλευρά, η αδύναμη πλευρά της άμυνας πλέον. Εκεί πρέπει να είναι παίχτες που να ξέρουν το χώρο της περιοχής. Ναι. Αλλά όλα όμως είναι και θέμα προσαρμογής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εξακολουθήσει να παίζει αυτό το ρόλο ο Πέλκας, γιατί τον έπαιξε και στην εθνική ομάδα, αν εξακολουθήσει να παίζει αυτό το ρόλο, φυσικά θα προσαρμοστεί. Θα προσαρμοστεί και θα έχει την εκκίνηση, την πιο γρήγορη εκκίνηση στην αντίληψη της φάσης για να βρεθεί λίγο πιο γρήγορα μέσα στην περιοχή. Σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ο να Πέλκας, περάσουμε. Γιάννη, να συμπληρώσω τα ωραία που λέει ο Στάθης. Ο Πέλκας αν δεν είχε αυτό να γίνεται τρίτος, γιατί τώρα μου λένε πώς το βλέπεις, λέει, τον Πέλκα με το νέο σχέδιο. Λέω, τον βολεύει. Λέει, γιατί τον βολεύει. Λέω, ο Πέλκας είναι μάνα στον χώρο, είναι γρήγορος, να χωθεί και σε πρώτη εκτέλεση δεν έχει τρίπλα, γιατί βάλαμε έναν αναλυτή εδώ από αυτούς που κάνουν τα στατιστικά και είπε ότι έχει τρίπλα ο Πέλκας σαν τον Ινιέστα τα χαρακτηριστικά και ψάχνουμε να βρούμε ένα όπλο να τον πυροβολήσω. Δεν μην τα λες αυτά, θα εκτεθούμε. Αυτά μας δίνουν εδώ πέρα. Ο Πέλκας όταν χαθεί η μπάλα, πολλές φορές γυρίστηκε στον άξονα, καμιά φορά άψαλα, καμιά φορά σωστά. Η αδυναμία των τριών χαφ εναντίον δύο, γιατί όταν οι άλλοι παίζουν 4-2-3-1 ή 4-3-3, έχουν το πλεονέκτημα στον άξονα να έχουν ένα χαφ ακόμα. Οπότε όταν χαθεί την μπάλα, ο Τζόλης αυτό δεν το έχει. Ο Ζιβκόβιτς δεν το έχει. Οπότε, όπως είπε ο Στάθης, είναι πίσω από τον Πέλκα. Είναι πίσω από τον Πέλκα γιατί δεν θα γίνει ποτέ τρίτος. Σε εμάς τα οποία είναι πολύ καλύτερα. Και ενδεχομένως συγκριτικά με τον Ζιβκόβιτς. Ναι, προβλέπω στα παιχνίδια του ΠΑΟ
να μπαίνει ο Ζίβκοβιτς, όπως ήταν ο Ισλαντέμ παλιά και πήρε ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός από τον πάγκο, τον βολεύει αυτό. Είναι διοικητικός, τον γκολ το έκανε, τώρα δεν ξέρω αν τα κολλάει εύκολα, αλλά είναι ανακατοσούρας και έχει την τάση να μπαίνει στην περιοχή εκ των θράσεων. Κάτι το οποίο, ναι, κάτι το οποίο πρέπει, ας πούμε, ο τριπλαδός, αυτός που έχει έναν, θα μπει μέσα. Ναι. Εκεί ακριβώς ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Δεν, ναι. Το περιμένουμε να το δούμε από τον Τζόλι. Δεν ξέρουμε αν θα το δούμε, το πιθανολογώ λόγω θέσεων και προφίλ θα το δούμε από τον Ζίβκοβιτς. Δεν το βλέπουμε φέτος από τον Μπέλκα. Δηλαδή στάθη το να επιχειρούν το ένας με έναν. Και πόσο σημαντικό είναι στην και Ελλάδα, σε αυτό το στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους παίχτες. Ναι. Ψάχνουμε με το κι άλλοι να τους βρούμε. Είναι και ειδικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, για Έλληνα ποδοσφαιριστή ναι. μιλάμε. Για ξένο ποδοσφαιριστή, εντάξει, θα βρούμε. Αλλά Έλληνας επιθετικός ποδοσφαιριστής, ένας εναντίον ενός. Και να την τελειώνει και τη φάση. Και να τελειώνει, ναι. Τώρα μιλάμε. Γιατί το μυαλό μου πάει τώρα στο Χατζηγιοβάνι, αλλά δεν τη τελειώνει τη φάση. Δηλαδή μπορεί να πάει στον Ανμένα. Θέλει χρόνο. Ναι. Και αυτός είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής από τον Παναθηναϊκό, ναι. Για να δούμε αν θα είναι βασικός να συνεχίσει να εξελίσσεται. Άλλη κουβέντα. Μα αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ έχω και μια άλλη απορία. Ναι. Από την εμπειρία θέλω να με βοηθήσεις. Για πες. Εγώ θέλω να δω και τον Τζόλι σε ενασμένα, γιατί τα περισσότερα γκολ τα έβαλε στον χώρο. Δηλαδή, επειδή το ψάχνω και με πολύ λεπτομέρεια και δεν θέλω να κάνω λάθος. Θα πρέπει να δούμε, είναι πολύ σωστό, πολύ σωστά. Αυτό ναι. πρέπει να το αποκτήσει για να κάνει καριέρα σε αυτή τη θέση. Πρέπει να το αποκτήσει, μάλιστα. Διότι, ναι, αλλά είπαμε ότι αυτά τα παιδιά μπαίνουν τώρα στην ομάδα. Το να πάρουν τόσες πολλές πρωτοβουλίες, γιατί το ένας εναντίον ενός, δεν μπορώ να πω με τα ποσοστά τι επιτυχία έχει, αλλά εάν έχεις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, μπορεί να σε βγάλει και έξω από το παιχνίδι, να χάσεις τη θέση και όλα αυτά. Αυτά τα παιδιά σιγά σιγά πρέπει. Εμείς πρέπει να ζητάμε από τους έμπειρους ποδοσφαιριστές αυτό. Να πω όμως και κάτι από την έτσι μικρή μου εμπειρία που έχω ως γονιός με παιδιά στην Ακαδημία. Μου κάνει εντύπωση που στις μικρές ηλικίες, αν ένα παιδί το έχει αυτό έμφυτο ρε παιδί μου, αντί οι προπονητές να τον ενθαρρύνουν και ας μην πιάσει η τρίπλα, όταν θα του κάνει την παρατήρηση και μπει σε δικασία ο πιτσιρικάς στη φάση να το σκεφτεί αν θα την κάνει όχι την τρίπλα, δεν θα την κάνει. Και μήπως ναι. το σκαλίζω πολύ, αλλά είναι στη ρίζα του αυτό. Εγώ θυμήθηκα τώρα. Να μας πει γιατί έχει προπονήσει ομάδες, να μας πει ο κότς και μας λες. Εγώ θα πω... Καταρχήν θα πω τι του λες του παίκτη. Δηλαδή, θα του πεις μπες και χάστο, όπως έλεγε σχορεμένος. Δεν πρόκειται πόνι να σου πει μπες και χάστο, αλλά απλά να τον ενθανείς να την κάνει. Τώρα ναι. δεν χρησιμοποιούμε αυτό το λεξιλόγιο, δεν είναι δυνατόν ναι. μπες και χάστο, θα πεις μπες και πέτυχέ το. Ναι. Απλά αυτό που είπατε τώρα για το θέμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για το ποδόσφαιρο. Αν προάγεται το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προάγεται γιατί όλες οι ομάδες έχουν πολύ ψηλό επίπεδο ακαδημιών, εξειδικευμένους προπονητές για τις ακαδημίες και φιλοσοφία η κάθε ομάδα προπονητική. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν προπονητική ομάδα, η Sporting Λισαβόνος, ας πούμε, προπονεί το ένας εναντίον ενός. Είναι πρόγραμμα προπόνησης ακαδημιών. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Επιβάλλει στην εκπαίδευσή της αυτό και υπάρχει η πρόοδος. Επιλέγει λοιπόν ποδοσφαιριστής το ένας εναντίον ενός. Αλλά το ένας εναντίον ενός δεν είναι απλά πάρε μία μπάλα και τρίπλαρε. Μαθαίνει τον ποδοσφαιριστή πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει το ταλέντο, γιατί πράγματι υπάρχουν ταλέντα. Και να τώρα, ένας προπονητής ο οποίος λέει στον ποδοσφαιριστή αυτόν μην κάνεις τρίπλες. Δηλαδή, ο προπονητής που είχε το Χατσιπαναγί, αν του έλεγε να κόψει την τρίπλα, θα ήταν σωστός. Και ο Χατσιπαναγής θα ήταν το λάθος. Δηλαδή, μιλάμε για κάποια φαινόμενα ναι. που δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να πεις κόψε την τρίπλα. Ναι. Έτσι, αλλά εκπαιδεύεται στη μικρή ηλικία, επαναλαμβάνω και πάλι. Κανένα σιόλης δεν θα μτσόλεις τώρα, δεν θα μάθει στα 18 του, στα 19 του ναι. να κάνει ένας εναντίον ενός. Mm. Όχι. Ναι. Το ερώτημα είναι. Εντάξει, κάπως εξειδικευμένο. Μισό λεπτό. Αν δεν χωράει βελτίωση, αν δεν το έχει. Αν δεν έχει βελτίωση, αλλά δεν θα τον δεις στο υψηλό επίπεδο. Στο top, ναι. Ναι. Mm-hmm.
Με ένα αμυντικό θα το πετύχει. Με κάποιον άλλο αμυντικό μπορεί να μην το πετύχει. Όταν ανέβει το επίπεδο, ναι, καταλαβαίνω, ναι. Μέχρι ποια ηλικία. Τώρα έχει εκτραπεί κουβέντα, αλλά δεν πειράζει, είναι ποδοσφαιρική. Μέχρι ποια ηλικία ενθαρρύνεις ένα παιδί να πάει σε μια ατομική προσπάθεια για να δεις αν το έχει ή δεν το έχει, και από ποια ηλικία και μετά μπαίνει τακτική πιο πολύ? Εντάξει, τακτική θα μπει από 14-15 ετών και πάνω, θα μπει τακτική, κομμάτια τακτικής. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι όταν γυμνάζεις παιδιά σε υποομάδες δεν έχουν στοιχεία τακτικής. Γιατί όταν γυμνάζεις παιδιά με μικρό αριθμό υποομάδες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι μικρός αριθμός ποδοσφαιριστών σε συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Δεν λες παίξτε 3-3 σε αυτό το χώρο και έτσι ελεύθερα. Mm-hmm. Υπάρχουν τακτικές συμπεριφορές. Ναι. Άρα λοιπόν επιβάλλεται τα παιδιά να μαθαίνουν την τακτική τους. Αυτή η ηλικία των 16-17 είναι πλέον έτοιμοι ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Προπονούνται αρκετά από αυτά, προπονούνται και με την πρώτη ομάδα περιστασιακά. Κάποιες ομάδες το εφαρμόζουν κάθε εβδομάδα δύο παιδιά, την άλλη εβδομάδα άλλοι δύο. Με rotation, ναι. Με rotation, να δίνεται ένα κίνητρο, συμπληρώνουν τραυματίες ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας και όλα αυτά. Αλλά το παιδί το μαθαίνεις και το οθείς συνέχεια. Ναι. Όσο είναι στα χέρια των ακαδημιών, συνέχεια του δίνεις το πλάθεις. Το πλάθεις, συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο, Γιώργο, στις φάσεις. Τις έχουμε έτοιμες. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Μπενφίκα 2-1. Έτσι. Εδώ είναι το ξεκίνημα της φάσης του γκολ του ΠΑΟΚ, το 1-0. Με την απόσταση... Έτσι, γιατί αυτό που ο Κώστας ουσιαστικά πριν τις βαθιές μπαλιές που τις επιχειρεί πλέον σαν ανάπτυξη ο ΠΑΟΚ και το χρόνο που είχε ο Γιαννούλης και το χώρο ουσιαστικά για να επιχειρήσει αυτό το σλάλομ, και αντίστοιχα πως ο ΑΚΠΟΜ την κίνηση θα την κάνει κάθετα, είναι ένα γκολ το οποίο χαίρεσαι να το βλέπεις από την αρχή του μέχρι λοιπόν, το τελείωμα. Εδώ αν θέλουμε να πούμε είναι ότι η διάταξη της άμυνας της Μπενφίκα είναι πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Και όταν λέω πάρα πολύ καλή, η μπάλα είναι στον κεντρικό άξονα και οι τέσσερις αμυντικοί της ομάδας αυτής είναι εκεί. Βλέπουμε ότι είναι τέσσερις εναντίον τριών. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ όπως καλά. Όπως πρέπει να είναι. Στην εξέλιξη της φάσης, αν την αφήσουμε mm-hmm. να τη δούμε λίγο, λίγο το ότι αυτή κατά τη διαδρομή ο Μπακ δεν πηγαίνει στο Τζόλι, εντάξει, αυτό είναι ένα λάθος του παίχτη, θα μπορούσε να πάει πιο γρήγορα. Και η κίνηση του Γιαννούλη πλέον προς τα μέσα είναι εξαιρετική. Γιατί? Γιατί μπροστά δεν μπορεί να πάει, ναι. Είναι ο Τσόλης, έχει χώρο προς τα μέσα, τον εκμεταλλεύεται και από εκεί πέρα οι όλες κινήσεις των επιθετικών είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Μπαίνει φορ. Ναι, ναι, μπαίνει φορ, εκμεταλλεύεται. Και εξής, μπορεί να σταματούσε την προσπάθεια και να μην ακολουθούσε, ας πούμε, ή αν δεν είχε δυνάμεις. Ναι, ναι. Γιατί ο Γιαννούλης έχει 30 πνευμόνια μέσα, έχει φοβερές επαναφορές. Το παιχνίδι, δηλαδή, το θέλουν ομάδες και για αυτό το λόγο. Απλά τον διευκόλυνε μετά το ότι ο ένας στόπερ, από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν υπάρχει χαφ να κάνει άμυνα εκεί, δεν κάνει λίγο κίνηση πιο γρήγορα να μπει σε αυτό το χώρο, mm-hmm. παρά είναι σταματημένος, δηλαδή εν στάση δέχεται την επίθεση. Και η επιλογή του Γιαννούλη είναι μια πολύ εύκολη πάσα διαμέσου των παιχτών, με μεγάλα περιθώρια επιτυχίας, γιατί ναι. είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ο χώρος. Βοηθιέται και από την κάθετη κίνηση του ΑΚΠΟ. Βέβαια, βέβαια. Από εκεί πέρα είναι η κίνηση των ποδοσφαιριστών. Εδώ βλέπουμε και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχουν χαφ, οχτάρια και δεκάρια, μέσω στυλ μάνταλο, ας πούμε, στυλ, τέτοιο στυλ, που μπορεί να κάνουν μια τέτοια ενέργεια, να πετάξουν μια ωραία πάσα και τις βλέπεις δεν ακολουθούν να πατήσουν περιοχή. Ο Γιαννούλης από αριστερό μπακ κάνει την κίνηση. Και η απάντηση στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να κάνει και την κίνηση είναι ότι αυτός ξεκίνησε την μπάλα σαν δεκάρι. Μετά τον περάσαν εξτρέμ και τον γυρίσαν πίσω όταν ήρθε σε υψηλό επίπεδο, έτσι. Α, και αυτό δεν το γνώρισα. Ναι, ξεκίνησε από μια ομάδα γάμα εθνικής, βατανιακός λεγόταν. Έτσι. Και δεκάρι ήταν. Τον είχε ένας προπονητής φίλος μου, ο Καμπερίδης ο Γιώργος. Α, έτσι εξηγείται πως παίζει με ψηλά το κορμί. Ναι, μετά μου τον βάλαμε αριστερά και σαν εξτρέμ. Έκανε και εκεί γκολ και τέτοια και με ανάποδο πόδι τον είχαν βάλει
σαν έξω δεξιά κάποια μάτς, μια δει να κλείσει ανάποδα. Από την έκφραση του Στάθη αντιλαμβάνομαι ότι την υπόθεση την ξέρει. Το ξέρω. Το κατάλαβα. Ξέρω το ξεκίνημά του, ξέρω όλα αυτά που λέει ο Κώστας, είναι αλήθεια έτσι. Λοιπόν, ήταν πάντως εμφάνιση για μεταγραφή του Γιαννούλη. Ο Ρέμπε είπε ότι δεν θα απολυθεί πριν τα μάτς με την Κράσνονταρ και αυτό λέει και όχι η λογική. Ο προπονητής, να δώσω την είδηση, ο προπονητής λέει παιδιά, αν μπορείτε να μην τον δέσετε καθόλου, τον θέλω. Και τον θέλει γιατί αυτός βλέπει ότι χαφ από το κέντρο παίκτης του δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπαίνει κάθετα, δεν κάνει βεράν και σου λέει ότι εγώ αν υποθέσουμε ότι θα τη βγάλω με τον Κρέσπο δεξί μπακ ή δεν έχω άλλον θα μου έρθει ο παλιός με διάστρεμα και τέτοια, θα πάω μονόπατα. Αναγκαστικά θα πάω μονόπατα. Αυτός δεν κουράζεται. Δηλαδή μπορεί να ανέβει, εγώ τον έχω χρονομετρήσει, έχω τέτοια τρέλα, δηλαδή πόσες φορές θα ανέβει, πόσες φορές θα γυρίσει. Απίστευτες επαναφορές. Γι' αυτό ο προπονητής λέει παιδιά, δώστε και δίνω θέλω εκτός επαναφορών. Αυτό τον θέλω. Πάμε να δούμε και το 2-0 του Ζιβκοβιτς που ουσιαστικά κλείδωσε την πρόκριση για την Μπενφίκα. Ένα σούτ στο οποίο νομίζω ότι φέρει ευθύνη και ο Βλαχοδήμος, φαίνεται να τρώει τον γκολ στην κλεισί του γωνία. Εδώ είναι το ξεκίνημα πάλι της φάσης. Δεν περίμενε το σούτ ότι θα πάει εκεί. Βέβαια, ήδη είναι στο 1-0 ο ΠΑΟΚ και βλέπουμε, Στάθη, λίγο την Μπενφίκα να έχει χάσει κάπως τον προσανατολισμό της και από το άγχος, την πίεση του κυνηγάω πλέον το σκορ, έτσι. Ας δούμε την κατάληξη και να συζητήσουμε την αρχή της φάσης. Ωραία. Εν αντιθέσει με το πρώτο γκολ, αυτή η πάσα είναι απίστευτα δύσκολη πάσα. Ναι. Ενώ η άλλη ήταν κάθετη και με μεγάλο χώρο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των αμυντικών. Εδώ είναι διαγώνια πάσα στην πλάτη της άμυνας. Και μπροστά από πόδια. Διαμέσου, αλλά με πάρα πολύ μικρή γωνία, γιατί οι παίχτες είναι σχεδόν στην ευθεία και περνάει σε διαγώνια θέση μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό εδώ το ξεκίνημα. Βλέπουμε πόσοι ποδοσφαιριστές της Μπενφίκα είναι εδώ. Είναι. Βλέπουμε το Ζιβκοβιτς που είναι. 7 παίκτες. Και πόση μεγάλη απόσταση έχει ο αμυντικός ποδοσφαιριστής, ο ελεύθερος της Μπενφίκα που κάθεται στο κέντρο του γηπέδου και δεν έχει πλέον μετά τι να κάνει. Έτσι. Δηλαδή είναι κακή επιστροφή, αυτή τη μετάβαση που λέμε στην άμυνα, κακή επιστροφή. Δεν πιέζουν, δεν μπορούν να κερδίσουν την μπάλα σε αυτό το χώρο. Και κοιτάξτε τον Ζιβκοβιτς τώρα και τον άλλον. Μπροστά κοιτάξτε τώρα στο κέντρο του γηπέδου υπάρχει ένας παίκτης στην Μπενφίκα ακόμα, έτσι, ο οποίος είναι τελείως μακριά από τον Ζιβκοβιτς. Ναι. Προσέχει το offside πάρα πολύ καλά να μην βγει, γιατί είχε πάρει φόρα και πήγαινε. Και ο στόπερ ήδη κάνει κίνηση προς το χώρο του κέντρου, μήπως και τον βγάλει offside. Γιατί στο τρέξιμο του Ζιβκοβιτς μπορεί να βγει offside. Το καταφέρνει αυτό και από εκεί πέρα ο Γιαννούλης κινείται πάρα πολύ ωραία και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Και η εξέλιξη είναι ακριβώς αυτό πάντως που τι, δύο από είπε ο Σάς για την παλιά. Έτσι. Δηλαδή βγάζει και άλλο στοιχείο εδώ ο Γιαννούλης εκτός από την κούρσα. Έτσι. Ναι. Αυτή η πάσα είναι εκπληκτική πάσα. Δηλαδή περνάει μέσα από αυτό το χώρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακριβίας. Στο δεξί πόδι του παίκτη. Σαν να σημαδεύει στο να περάσει από το βηματισμό που κάνει ο παίκτης. Στην πλάτη και στο βηματισμό. Ναι, υπολογίζει το βηματισμό του Ζιβκοβιτς. Ναι. Όπως και ο Ζιβκοβιτς τρέχει έτσι, ώστε να μην βγει offside προφανώς. Η πρώτη δουλειά είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι να κοντρολάρει την μπάλα και να τελειώσει τη φάση. Και είναι βέβαια για τη μεριά του που έχει ξεκάθαρη εικόνα ο Ζιβκοβιτς τι συμβαίνει. Αλλά είναι ωραία και η εκτέλεση. Έτσι, γιατί ουσιαστικά το σουτ το κάνει στάσιμος, δηλαδή όπως σκόραρε παλιά ο Ριβάλντο. Και θα πάει με το αριστερό στη γωνία που θέλει. Εδώ φαίνεται να φέρει και μερική ευθύνη ο Βλαχοδήμος. Αλλά είναι στην κίνηση, στο αντίθετο του πόδι, γιατί όσο έρχεται προς τα μέσα, περιμένει πάντα την απέναντι μήπως πλευρά. Μήπως πάει απέναντι πάλι. Την απέναντι πλευρά. Έφαγε τον γκολ, αλλά όταν το έφαγε, τα χρονικά περιθώρια είχαν συνέψει για την Μπενφίκα. Ήθελα να πω κάτι άλλο εδώ, Στάθη. Έβαλε ένα γκολ η Μπενφίκα στο 93, το οποίο όμως το έψεξε με αυτόν τον τρόπο και στο καλό της πρώτο ημίχρονου. Και μου έκανε εντύπωση πως μια ομάδα με τόσους τεχνίτες έψαχνε το κεφάλι του Σεφέροβιτς. Δεν ξέρω αν προέκυψε από το παιχνίδι αυτό, από την άμυνα του ΠΑΟΚ, αν ανάγκασε την Μπενφίκα να παίξει έτσι, ή αν ήταν το σχέδιο. Ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει πάρα πολύ το κάθετο παιχνίδι της Μπενφίκα. Πάρα πολύ καλά το χώρο του κέντρου, τον κεντρικό άξονα. Πού μένει η ελευθερία, λοιπόν. Πλαγιοκοπής. Είναι παίχτης στα πλάγια. Από τα πλάγια, λοιπόν, επελέγει, γιατί
περνάγανε μέσα ψηλά παιδιά, επελέγησαν οι σέντρες. Mm-hmm. Ποια ήταν η δουλειά του Κρέσπο λοιπόν, να συμπληρώσει. Έτσι. Να συμπληρώσει λοιπόν το Μιχαηλίδη και το Βαρέλα σε αυτό το κομμάτι. Τέσσερι στόπερ, αλλά. Τέσσερι στόπερ, πού πέρασε. Αλλά όχι μόνο αυτό, ο διαγώνιος παίχτης που έπαιξε ο Κρέσπο ήταν 2 μέτρα παιδί. Ναι. Ο διαγώνιος παίχτης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όλες οι σέντρες από αυτή την πλευρά στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ είχαν όλες. Έτσι. Ήταν όλες. Στοχεύαν εκεί. Στοχεύαν εκεί, αλλά είχε πολύ καλή. Πολύ καλή διαγώνια κάλυψη με τον Κρέσπο σε αυτό το σημείο. Και καταλήγουμε, παιδιά, ότι σε αυτό που φαίνεται να θέλει να παίξει ο Αμπέλ Φεϊρέρα έχει κατάλληλα εργαλεία. Δηλαδή και ο Κρέσπο με τη σωματοδομή που έχει και το στυλ του μπορεί να παίξει τέταρτο στόπερ έρχοντας από την άκρη. Και ο Μιχαηλίδης είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλά τεχνικά χαρακτηριστικά παρά και το αριστερό πόδι που έχει, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας αριστεροπόδαρος, τον βοηθά στο να υπάρχει και από αριστερά μια προσαρμογή στην πλευρά. Γιατί εντάξει, χρειάζεσαι και το πόδι της πλευράς που λέμε, πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει για πολλούς λόγους. Ο Μιχαηλίδης που λες, τελικά έχει και καλό άλμα και καλά πατήματα. Απλά τι γίνεται τώρα. Εγώ τον μελέτησα πάλι. Γιατί είδα ότι του κάνει κάτι φάουλ παιδικά, κάποια και χαμηλά μαρκαρίσματα βία. Είναι το νεαρό της ηλικίας, πιστεύω, τον κόλτς θέλω να μου πει, ότι τα πατήματά του είναι καλά. Δηλαδή τα άλματά του είναι καλά. Και νομίζω ότι από απειρία κάνει κάποια φάουλ, τα οποία πιστεύω θα τα βελτιώσει τα επόμενα χρόνια και θα πάει σε καλύτερες αμυντικές τοποθετήσεις. Είναι πολύ σωστά, Κώστα, πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί Στάθη, εγώ στην αρχή λέγαμε ότι δεν πατάει καλά αυτός, γιατί κάνει το άλμα. Το ξαναβλέπω, αλλά βλέπω ότι πολύ καλό άλμα. Προχθές έκανε 2 φάουλ πραγματικά πολύ επιπόλαια. Επιπόλαια φάουλ. Ειδικά στον αέρα, που αντί να κάνει το κάθετο άλμα, το έκανε το άλμα από μακριά προς τον παίχτη και έκανε και βία φάουλ. Έτσι. Βία φάουλ. Αυτά είναι θέματα εμπειρίας. Δεν είναι τίποτα. Είναι θέμα εμπειρίας και θα το διαπιστώσεις αυτό. Το διορθώνεις αυτό. Ναι. Βέβαια. Είναι θέμα μέσα από τα παιχνίδια θα βγει και αυτό. Ένα παιδί που βέβαια έχει εκπαιδευτεί στο ξεκίνημα της καριέρας του στον ΠΑΟΚ κυρίως να παίζει έχοντας άλλα 2 στόπερ και όχι ένα. Και δηλαδή, έχω μια ερώτηση πάλι στο Στάθη για τον Μιχαηλίδη και θέλω να μου λύσει την απορία, γιατί αυτό το παιδί με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει στο εξάρι κολλάει. Τώρα δεν έχω εικόνα για να μπορέσω να πω αυτό. Όμως θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του Κρέσπο σε μια άμυνα 3 από αριστερά. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή. Το πας πιο πλάι. Όχι στους επιθετικούς προσπαθούς. Αυτό που κάνει ο Ατρόμητος που συζητάμε, μπορεί να το κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη και τον Γιαννούλη. Ωραίο. Αυτό σε μια ειδική τακτική αλλαγής μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τις άλλες ευκαιρίες. Ουσιαστικά είναι το δοκάρι του Πίτσι, που ήταν μια πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ. Τις ευκαιρίες που περιγράψαμε νωρίτερα του Σεφέροβιτς που έκανε τσαφ σε 2 κεφαλιές. Για οικονομία χρόνου, τώρα Γιώργο σε παιδεύω λίγο, ναι, εδώ να αφήσουμε λίγο τη φάση γιατί είναι από τις πώς ξεμαρκάρει το Σεφέροβιτς, αλλά ουσιαστικά τον βγάζει και εκτός ισορροπίας ο αμυντικός, οπότε το σουτ εξορισμού δεν μπορούσε να πιάσει στόχο. Και είναι και λογικό, Στάθη, με μια ομάδα κόντρα στην Μπενφίκα να φάσει φάση. Δεν μπορεί να μην φάσει φάση. Μα είναι δυνατόν. Με παίχτες η μισή ομάδα και παραπάνω διεθνή σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, Σεφέροβιτς, center forward της Εθνικής Αυστρίας. Ναι. Βασικός τέλεχος. Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολη αντίπαλη. Ελβετίας. Και εγώ τον περιμένω με τον Αρναούτοβιτς. Συγγνώμη. Είναι ο Αρναούτοβιτς. Ναι, τι είπα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Και έχει και center forward ο αποκτηθέντα 25 εκατομμυρίων τον Νούνιες. Τον Νούνιες, ένα ψηλό παιδί, νεαρός ηλικία. Θα το δούμε και αυτόν. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό. Όμως είπαμε απόψε με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήθεσε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι το κλισέ για πρόβα τζενεράλε και λοιπά, επειδή είναι κοντά το μάτς με την Ομόνια. Δεν νομίζω πλέον αυτά να πολύ ισχύουν.
Γιατί είναι και πρεμιέρα, είναι και πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό. Οπότε το είναι, ζητούμενο... Καταρχάς μιλάμε για στόχο πρωτάθλημα. Ναι. Άρα με ενδιαφέρον για τον αγώνα αυτό. Αστέρας Τρίπολης, μια πολύ εξαιρετικά, πολύ καλή ομάδα, τεχνική ομάδα, γρήγορη ομάδα, χρόνια τώρα δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Άρα δεν είναι εύκολος αντίπαλος, θέλει μεγάλη σοβαρότητα. Το ότι έχει ένα παιχνίδι Ευρώπης, πάντα λέμε ότι αυτό επηρεάζει. Είναι σίγουρο ότι στο μυαλό πάντα υπάρχει και το παιχνίδι της Ευρώπης, όσο και να λέμε και εμείς οι προπονητές, αλλά και οι ποδοσφαιριστές, θα σκεφτούν και το παιχνίδι της άλλης εβδομάδας. Ναι. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι να τελειώνουν, αν είναι δυνατόν, γρήγορα. Ναι, και ανέμακτα. Έτσι. Εδώ Κρέσπι, Αλί Μπαμπά, Ρέιρα, Δεκάρι, Μπαράλες μπροστά μου, Νάφο, Μπέλοκ, οι δύο κόφτες, ας πούμε έτσι, αν και αυτό είναι λάθος, γιατί πλέον πιο πολλές ομάδες πάνε με οχτάρια και όχι τα καθαρά εξάρια που ξέραμε. Κότσιρας, Αλβάρες, Σουάρεθ, Πασαλίδης και ο Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο Αστέρας προσεγγίσει το μάτς όπως με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα ή αν θα έχει διαφορετική προσέγγιση. Γιατί εκεί μπήκε δυνατά στις αρχές των δύο ημιχρόνων. Πολύ δυνατά, αλλά μέσα στην Τρίπολη χρησιμοποιεί πάρα πολύ την κατοχή της μπάλας, γιατί έχει τεχνή τις ποδοσφαιριστές. Το παιχνίδι το σημερινό πιστεύω ότι δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορείς να πας σε Μπράντεφερ με μία... Θα πρέπει να τον δούμε και στο μισό γήπεδο τον Αστέρα, αμυντικά πλέον. Πώς θα το έχει ενδιαφέρον να δούμε και σε αυτό, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ο Ράσταβατς να προσαρμόζεται ανάλογα τον αντίπαλο, την έδρα κλπ. Να δούμε και πιθανή εντεκάδα Ολυμπιακού. Ραφίνια, Χολέβας, που θα δούμε και την Τετάρτη κόντρα στην Ομόνια τα κανονικά back, αφού δεν υπάρχει πλέον ο Μάρκετς Μίκας. Καμαρά, Μπουχαλάκης ή Ενβιλά. Μασούρας, Ρατζέλοβιτς, Βαλμπουενά και Ελαραμπή. Εντάξει, θα έλεγα δεν έχει κάποια έκπληξη. Όχι, η ομάδα αυτή είναι με το... όπως έπαιξε προχθές, τα πλάγια μπακ απλά, τώρα δεν είναι ο Μπρούνο και ο Τωροσίδης. Όσο η ομάδα κερδίζει, δεν γίνεται κουβέντα για το Φορτούνι. Αν έρθει κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, συνήθως στις ήττες θυμόμαστε τους απόντες, λέω, επειδή ξεκινάει βασικός ο Φορτούνης πλέον. Προπονητής ξέρει. Καλά, σίγουρα προπονητής ξέρει, γιατί του ζει και καθημερινά. Το ερώτημα είναι, το είχα κάνει και την άλλη φορά, μήπως δεν χωράει με τον Βαλμπουενά στην ίδια εντεκάδα ή εξαρτάται από τον αντίπαλο το παιχνίδι κλπ. Γιατί να μην χωράει. Εγώ θα πω γιατί να μην χωράει. Το θέμα είναι τι ζητάς. Τώρα, αυτή τη στιγμή η εντεκάδα πάλι του Ολυμπιακού έχει ποδοσφαιριστές πλάγια μπακ ενώ που μπορούν να πάρουν το πλάτος του γηπέδου. Που σημαίνει ότι θα ξαναπούμε πάλι τα ίδια που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Βαλμπουενά έπαιζε αριστερά πέρσι και τον βλέπαμε μέσα γιατί ο Τσιμίκας έπαιρνε όλη την πλευρά. Και τώρα, αν μπορεί ο Ραφίνια να παίρνει όλη την πλευρά, μπορεί και ο Φορτούνης να παίζει εκεί και να μπαίνει μέσα. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να λέμε χωράει ή δεν χωράει. Ο προπονητής ξέρει πολύ καλύτερα το σχεδιασμό της ομάδας και τις κινήσεις των παιχτών με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Ναι, και θα δούμε εάν ο Ραφίνια και ο Χολέμπας αν δεν αποκτηθεί άλλο αριστερό μπακ. Αφήνει ο Χολέμπας πολύ καλές εντυπώσεις στην δεύτερη θητεία στον Ολυμπιακό. Αν θα καθιερωθούν αυτοί, και το σημαντικό είναι ότι αν καθιερωθούν αυτοί, ουσιαστικά θα πάμε μάλλον σε ένα 4-3-3 που βλέπαμε και πέρυσι, τουλάχιστον στα σημαντικά. Βέβαια, δύο παίκτες αυτοί δεν μπορούν να βγάλουν Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν μπορείς να στηριχθείς μόνο σε αυτά τα δύο παιδιά. Σίγουρα θα υπάρχουν και αντικαταστάτες. Και κάποιοι ως backup. Αν και με το πρωτάθλημα που έκανε πέρσι ο Βαλμπενά, είπαμε ότι τουλάχιστον το θέμα της ηλικίας, εμείς οι δημοσιογράφοι θα σταματήσουμε να το αναφέρουμε. Όχι, ξέρετε τι. Βιολογικά δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Το ότι τον προσέχεις και στην προπόνηση του ποδοσφαιριστή αυτό. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν συμμετέχουν στον ίδιο ρυθμό που μπορεί να συμμετάσχει ο Μασούρας, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να κάνει λιγότερα πράγματα, ουσιαστικά για την ηλικία του όμως, για να είναι φρέσκος να παίξει την Κυριακή. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τα παιδιά που είναι μεγάλα σε ηλικία δεν μπορούν να έχουν 90 λεπτά. Ναι. Μπορούν να έχουν 90 λεπτά, αρκεί να διαχειρίζονται τόσο καλά στο προπονητικό πρόγραμμα το εβδομαδιαίο,
για να μπορούν να είναι φρέσκοι την Κυριακή. Μα νομίζω ότι στο επίπεδο που βρίσκονται ξέρουν οι ίδιοι καλύτερα από όλους και το σώμα τους. Δεν φτάνει να είναι οι ίδιοι, πρέπει να τους βοηθάει και η ομάδα. Ναι, γιατί μερικές φορές έχεις τον ενθουσιασμό. Γιατί όχι, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες στιγμές παράλογες απαιτήσεις μέσα στην εβδομάδα για κάποιους προσφυγιστές που δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και να είναι έτοιμοι την Κυριακή. Δηλαδή τι να το κάνω, να είναι πολύ καλό στις προπονήσεις και την Κυριακή να μην είναι. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό, Κώστα, να γίνει και κάποια συντήρηση και στις προπονήσεις σε κάποια παιδιά. Σε όλους. Σε όλους. Ναι, εδώ ο Ολυμπιακός έρχεται μετά από ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα του Μάρτιτς. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί το Μάρτιτς δεν χώρισε πιο φορτίο και ο Βαλβουενά, γιατί είχε προβλήματα στα άκρα πίσω και έπρεπε να βάλει εξτρέμ. Κατά την άποψή μου καλά έκανε και γύρισαν πάρα πολύ πίσω να κλείσουν τις τρύπες. Σε αυτό το μάτς, όπως είπε και ο Στάθης, γιατί να μην χωρέσει και ο Φορτούνης σαν δεκάρι, γιατί ο Φορτούνης δεν μπορεί να πλευροκοπήσει, ο Βαλμποενά όμως, με ένα καλό μπακ που θα ανεβαίνει και θα δίνει πλάτος, μπορεί να χωρέσει πιο εύκολα και με χάφ από πίσω. Σε αυτό το παιχνίδι μπορούσε να τους χωρέσει και τους δύο, αλλά όπως είπε και ο Στάθης, ξέρει καλύτερα ο προπονητής. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε, είναι και πολύ νωρίς για να έχουμε πιθανή εντεκάδα για το μάτς με την Ομόνοια. Εκεί βέβαια μπαίνουμε σε άλλη λογική, παιδιά, γιατί είναι δύο τα παιχνίδια που σημαίνει ότι έχεις και το περιθώριο να διορθώσεις πολύ μια σωστή. Κακή βραδιά ή ένα λάθος. Πολύ σωστά. Οπότε νομίζω ότι και η προσέγγιση θα είναι διαφορετική. Πολύ σωστά. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Κόσμος δεν υπάρχει, άρα το πλεονέκτημα χάνεται και για τους δύο. Λοιπόν, να κάνουμε μια αναφορά σε Άρη και Όφη. Κώστα, τα λέγαμε και στο ραδιόφωνο. Κατάφερε ο Άρης να αποκλειστεί από μια ομάδα που πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Μην την υποτιμάς, δεν ήταν τόσο κακή ομάδα αυτή. Και ταχύτητα είχε και καλούς αθλητές είχε. Και χαφ καλά είχε. Και ο ένας μάλιστα μου άρεσε πολύ ο αριστεροφόρμαρος. Ναι. Απλά τι έγινε. Ο Άρης έδειξε να την υποτιμάει. Τώρα αοριστολογίες ακούγονται. Τι σημαίνει υποτιμάω μια ομάδα. Σημαίνει ότι εγώ βάζω στα χαφ τρεις παίκτες με ένα κόφτη μόνο. Χωράω μέσα και τον Μαρτίγια και τον Μπερτόλιο, ο οποίος έπαιξε ένα περίεργο ρόλο στο παιχνίδι. Έπαιξε ένα center for, ο οποίος ήταν κακή επιλογή από ό,τι φαίνεται. Καταρχήν έπαιξε πολύ έξω από την περιοχή. Πάρα πολύ έξω από την περιοχή. Ο center for. Μετά, ήταν λάθος ότι έπαιξε ο Σάσα δεξιά και χάθηκε ένα καλό χάφ στο κέντρο. Mm-hmm. Η επιλογή του αριστερού στόπερ. Δεν στρίβει. Πολύ και το τίμημα του ενός παιχνιδιού. Γιατί πιστεύω ότι θεωρητικά πάντα μιλώντας, αν υπήρχε ρεβάνση ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε ενδεχομένως να το πολεμήσει ο Άρης. Να ρωτήσω για τον Ένινγκ, ήταν εμβρασμό η απόφαση ή ήταν το μέγεθος της αποτυχίας τέτοιο που δεν σήκωνε την παραμονή του. Ο Ένινγκ είναι ένας άνθρωπος, το καταρχήν είναι πολύ χαμηλό συμβόλαιο. Με 4.000 ευρώ το μήνα. Για προπονητή αλφαεθνικής είναι πολύ λίγα χρήματα. Άρα εύκολα τον τρως. Δεν δεχότανε από τον πρόεδρο βάλε αυτόν, βάλε εκείνον. Εντάξει. Και πιστεύω ότι έχει ευθύνη στις μεταγραφές γιατί δέχτηκε να πάρει αργό στόπερ. Δέχτηκε να πάρει αυτό τον αριστερό μπακ και πρέπει να πει εγώ δεν. Όταν εγώ κάνω μια κακή εκπομπή δεν μπορώ μετά να πω ξέρεις κάτι φταίει ο Χολίτης. Είναι στραβός, η τηλεφωνήτρια δεν μου έδωσε, στήριξη δεν έχω, δεν καίει λάμπα. Να μην καθόσουν. Άρα λοιπόν εκεί είναι ευθύνη της παραμονής. Τώρα, εγώ πιστεύω σε αυτά θα διαφωνήσει αρκετά ο Στάθης, αλλά ολοκλήρωσε για να πει μετά. Γιατί ξέρουμε ότι ειδικά στην Ελλάδα ο προπονητής πλην ελάχιστων εξαιρέσεων δεν μπορεί να δουλεύει κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Οπότε το νερό στο κρασί του. Πώς? Στον Άρη δεν δουλεύει σε καλές συνθήκες. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά ότι, ας πούμε εγώ, αν μου πάρεις ένα center for που δεν μ' αρέσει, είναι ανέφικτος. Ας πούμε ο Βέλιος είναι εκτός ατρομήτου. Γιατί είναι εκτός ατρομήτου? Γιατί είναι ένα 92 γαϊγούρι και είναι ανέφικτος. Πήγες τώρα από τον Ένιξ ο Βέλιο, εντάξει. Ναι. Του πήραν αριστερό μπακ και δεν κάνει. Αριστερός το πριν αργός. Πήρα το Σάκητ. Δεν τον έβαλε. Και λέει πήρα το πριν εβδομάδα. Εντάξει, εγώ θα σου πω όμως ότι τις μεταγραφές μπορεί να τις εισηγείται, να τις κάνει πράξη ο τεχνικός διευθυντής που τον έφερε και στην ομάδα. Δεν κάνει μου, αλλά ξέρεις κάτι. Ο τεχνικός διευθυντής θα κάτσει μια χαρά, το άλλο θα απολύνει. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Ο τεχνικός διευθυντής λέει θέλω ένα παίκτη. Αν εγώ δώσω προπονητής ότι αυτός είναι αργός, μπορείς να βρεις ένα πιο γρήγορο και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στόπερ. Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι αυτή η κουβέντα δεν έχει γίνει. Δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό. Μπορεί να το πει δεν έχουμε λεφτά, αυτή είναι, δούλεψε με αυτούς. Ναι, αλλά την απόλυση την τρώει ο προπονητής, δεν την τρώει ο τεχνικός διευθυντής. Ναι, συνήθως, ναι. Ναι. Αν και υπήρχε μια εφημολογία το πρωί ότι θα πληρώνει την ύφη και ο Χαριστέας τελικά μένει. Ο Χαριστέας το πρωί πήρε το Δέλα τηλέφωνο. Ο Δέλας λέει δεν έρχομαι γιατί το υλικό δεν μ' αρέσει. Ο Αναστασίου και αυτός φοβήθηκε να έρθει και πήρε το Μάζιο. Mm-hmm. Δεν τον ανακοίνωσαν ακόμα, αλλά το Μάζιο θα. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Να μείνουμε σε αυτό, να πάρω ένα σχόλιο από το ποδοσφαιρικό τώρα για όλα αυτά τα ρεπορτάζ που μας μεταφέρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλιο σε αυτό, αλλά... Τι να πω. Ότι πρώτον, ότι η αμοιβή 4.000 το μήνα για προπονητή αλφαεθνικής είναι μικρή. Δεύτερον, ότι έμεινε παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να μην του έκαναν κάποιοι ποδοσφαιριστές από το ρόστερ. Το πλεονέκτημα... Δεν είναι αγγελικά πλασμένος χώρος του ποδοσφαίρου. Το πλεονέκτημα και όλων των ελληνικών ομάδων φέτος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι ότι τελειώσανε με τους ίδιους προπονητές και ξεκίνησαν με τους ίδιους προπονητές. Mm-hmm. Ξεκίνησαν με τους ίδιους τεχνικούς διευθυντές, τελείωσαν και ξεκίνησαν με τους ίδιους τεχνικούς διευθυντές. Που σημαίνει ότι όποια κουβέντα του κάθε προπονητή με τον τεχνικό διευθυντή δεν έγινε το μήνα Αύγουστο, έγινε το μήνα Ιούνιο, το μήνα Ιούλιο, 5 μήνες που καθόμασταν ακόμα mm-hmm. κτλ. Άρα ο σχεδιασμός δεν βαραίνει μόνο τον προπονητή, βαραίνει και αυτόν που φέρνει τους παίχτες. Συνήθως, επειδή ο Κώστας λέει, εάν δεν μου φέρεις αυτόν τον παίχτη, φεύγω. Δεν φεύγεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να φεύγω, γιατί φεύγω έτσι, τα κάνω κι εγώ και δεν βρίσκω ομάδα. Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Όμως, πρέπει να δουλέψεις με βάση το υλικό που σου παραδίδουν. Και να καταφέρεις να κάνεις μια ομάδα με βάση αυτό το υλικό. Τώρα, το ότι θα την πληρώσει ο προπονητής, ναι, την πληρώνει ο προπονητής. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα, ναι. Αν τα οικονομικά, δηλαδή, πούμε ότι ναι, θέλω κάποιο άλλο αριστερό μπακ, αλλά τα οικονομικά του πιο πάνω αριστερού μπακ είναι έξω από αυτά που διαθέτουμε για αυτή τη θέση, τι κάνουμε. Δεν θα πάρουμε παίχτη εδώ. Άλλωστε, το να πεις κάτι άλλο όμως, Κώστα, ξέρεις τι θα ήθελα να μου πεις. Ότι εχθές έπαιξε μόνο ο Φετφατσίδης, Έλληνας. Το ότι έχει μόνο το Μάνο εν δυνάμει δεύτερο Έλληνα, παρότι έχει άλλα 5 παιδιά νεαρούς ποδοσφαιριστές. Έχει ένα ρόστερ 25 παιχτών ο Άρης και είναι 18 ξένοι. Ότι έβαλε καινούριους παίχτες στη βασική εντεκάδα τώρα που δεν υπήρχαν πέρσι. Ότι αν εξαιρέσουμε δύο Ισπανούς, όλοι οι άλλοι είναι όλες οι άλλες εθνικότητες. Αυτά πρέπει να δούμε σε λειτουργία μιας ομάδας και πόσο εύκολο είναι να ικανοποιούμε τον κόσμο ότι πήραμε Κροάτι στόπερ, δεξί μπακ Βραζιλιάνο, αριστερό μπακ Ισπανό, από τη Μαρτινίκα στόπερ και σέντερ φορ από τη... Καταλάβατε τι λέω. Άλλα είναι τα προβλήματα των ομάδων. Αλλά ο καθρέφτης είναι αυτός. Μετά, ο Άρης ξεκίνησε προετοιμασία 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου. Τελείωσε 20 Ιουλίου, ξεκίνησε 10 Αυγούστου. Και έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε λιγότερες από 30 μέρες έκανε πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος. Δεν ήταν έτοιμος να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το υποτίμησε όπως πολύ σωστά είπες. Είναι σίγουρο ότι υποτίμησαν τον αντίπαλό τους. Και τον ξέρανε. Και δεν τον ξέρανε. Η αντίπαλη ομάδα έπαιξε με 11 Ουκρανούς ποδοσφαιριστές. Ούτε ένας ξένος από αυτούς. Δεν παίζουν ρόλο όλα αυτά. Όλα παίζουν. Όλα παίζουν και ακριβώς ότι είχε τη δημορφία του ενός αγώνα. Έτσι. Γιατί έτσι. Το outsider έχει την τύχη σε ένα 90 λεπτό περισσότερο από όταν σε δύο παιχνίδια. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε φινάλε. Κώστα, θα κάνουμε το δικό μας challenge με τα προγνωστικά. Ο Σάρης δεν ασχολείται. Το ξέρω. Λοιπόν, Παναθηναϊκό Απόλλων δεν έχουμε. Πάσα ΕΛ δεν έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάω Κατρόμητος. Είναι σε εξέλιξη. 2-3. Ωραία. Εντάξει. Και εγώ θα πάω άσομο under 3,5. Δεν ξέρω να ανοίξει πολύ. Ολυμπιακός Αστέρας. Over, ε. Καμέ. Εντάξει. Εγώ πιστεύω να βάλει γκολ και η Τρίπολη. Εγώ στο ίδιο άσο, under 3,5 πιο safe. Να κρατήσουμε και αυτό που είπε ο Στάθης πριν, ότι τα τελευταία χρόνια ζορίζεται πολύ ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Αστέρα. Πανετολικός ΑΕΚ αν γίνει. Πανετολικός ΑΕΚ αν γίνει χ με σκορ. Χ. Χ, ε. Βέβαια. Ναι, και εγώ δεν πιστεύω
Θα έχει βέτρια νέα πρόσωπα στην 11η ΑΕΚ. Αλλά και ο Πανετολικό. Δεν έδωσε ακόμα το μάνταλο να εξηγάσει η ΑΕΚ. Όχι, σταμάτα, έχει φαγωθεί. Λοιπόν, πάμε χ. Λαμία Όφη. Λαμία Όφη. Άντερ. Άντερ. Ωραία. Ναι. Εγώ θα πάρω άσο, αν και πιστεύω ότι η Λαμία θα είναι πιο επικίνδυνη στα εκτός έδρας παιχνίδια που Λαμία, μου έχουν πει πως παίζει πολύ ωραία την κόντρα. Το χώρο παίζει δυνατά. Τον Άρη το βλέπετε δύσκολα. Βόλος Άρης. Βόλος Άρης. Άσος. Άσος. Και εγώ άσο. Δεν νομίζω να έχει μάτζιο στον πάγκο. Δεν προλαβαίνει. Με τον Τερνή θα πάει. Δεν κακός, αλλά... Ναι. Εντάξει, τώρα... Εντάξει, τώρα τι θα κρυθεί από αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι και υπέρ και κατά. Αυτά. Πάλι ήταν πολύ σύντομη εκπομπή. Πάλι δεν προλάβαμε να αναλύσουμε όσα θέλαμε. Θα πάρω παράταση. Τι θα γίνει. Θα πάρω όντως. Πρέπει να πάρω μια παράταση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και σήμερα. Κωστή, να είσαι καλά. Αύριο Bet Weekend στις 4.30. Καλό Σαββατοκύριακο.